Μα θα πάμε στη Σάρα Τσέλα, η οποία είναι στο Newsroom. Και θα δούμε τι είπε ο CEO της Ryanair, γιατί φαίνεται ότι μέσα σε όλες τις αυξήσεις έρχονται και αυξήσεις στα εισιτήρια. Και πώς αυτό συνδέεται με την Boeing και αυτό το δυστυχές περιστατικό της αποκόλλησης της πόρτας. Όλα συνδέονται. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικά η Σάρα. Καλημέρα. Έτσι, πράγματι, Μαρία, η εταιρεία με έδρα το Δουβλίνο, η Ryanair, αναμένεται να παραλάβει λιγότερα αεροπλάνα, λιγότερα αεροσκάφη από την Boeing, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Μάικλ Ολάρη. Η Ryanair είναι και η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία προειδοποιεί για διαταραχή στο πρόγραμμα των πτήσεών της, λόγω μιας βαθύτερης κρίσης της Boeing, αλλά εννοείται φυσικά και έπειτα μετά το περιστατικό της αποκόλλησης παραθύρου μετά την ενός Alaska Airlines τον Ιανουάριο. Όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις στις πτήσεις, οι οποίες αναμένεται να μειωθούν και κατ' επέκταση προβλέπεται και αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων κατά 5 με 10% αυτό το καλοκαίρι και 10 με 15 ευρώ την επόμενη πενταετία. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε πως η Ryanair είναι πιθανό να μεταφέρει μόνο 200 εκατομμύρια επιβάτες για το οικονομικό έτος που ξεκινά τον Απρίλιο, έναντι 205 εκατομμυρίων που ήταν η προηγούμενη τους πρόβλεψη πριν από αυτή την κρίση της Boeing και το περιστατικό με το Alaska Airlines, το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Βεβαίως όμως υπήρχαν και κάποιες δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ryanair. Έκανε ακριβώς τις ίδιες προβλέψεις και πριν το περιστατικό με την Alaska Airlines. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό βίντεο. Α, πολύ ωραία. In our case, Boeing are contracted to deliver us 57 aircraft by the end of April 24. In other words, 57 additional aircraft for summer 24. I think now it looks like they'll leave us maybe 10 short by about the end of June. We're hopeful we get 45, 50 aircraft by the end of June. We said to Boeing, we're not taking planes in July and August because, frankly, we're too busy. But we're reasonably hopeful that we'll get 45, 50 aircraft from. They will leave us short. I think that's inevitable at this point in time, which means we'll have slightly slower growth next summer, but we'll still have 45 aircraft. Αυτή η δήλωση ήταν πριν από λίγες εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, και πριν από το περιστατικό με την αποκόλληση πόρτας αεροσκάφος της Boeing. Οπότε έχουμε τώρα δύο αρνητικές επιπτώσεις και λιγότερες πτήσεις από τη Ryanair κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πιθανότητα για αύξηση στα εισιτήρια κατά 10 με 15 ευρώ, από ό,τι μας είπε το ρεπορτάζ που μας μετέφερε η Σάρα.